Πάμε τώρα σε ζητήματα που αφορούν την στατική επάρκεια σχολικών κτηρίων και την συνεργασία μεταξύ της ΠΕΔ Στερεάς και του ΤΕ Ανατολικής Στερεάς σε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση που υπήρξε. Καλησπέριζουμε τηλεφωνικά τον πρόεδρο του ΤΕ Ανατολικής Στερεάς, τον κύριο Λυκόπουλο. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, πρόεδρε. Λοιπόν, καλησπέρα. Συνεργασία ΠΕΔ ΤΕ για την ασφάλεια στα σχολικά κτίρια. Γίνεται λίγο πιο συγκεκριμένος. Τι προβλήματα έχουν εντοπιστεί? Κοιτάξτε να δείτε, αποτελεί μια κοινή διαπίστωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια και αντικείμενο ιδιαίτερων συζητήσεων με όλους τους δήμους και όλους τους δημάρχους, ότι εξαιτίας της υποστελέχωσης του προσωπικού αλλά και της έλλειψης προεπόμενων πόρων παρουσιάζονται πάρα πολλά σημαντικά προβλήματα όσον αφορά τη συντήρηση και τη λειτουργία πολλών σχολικών κτηρίων σε όλη την περιφέρειά μας. Και επιπλέον έχει διαπιστωθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό πως ακόμη και στο επίπεδο των προβλεπόμενων κατά τον νόμο αδειοδοτήσεων παρουσιάζονται σημαντικές ελλείψεις. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, υπάρχουν πολλά σχολεία που δεν έχουν πιστοποιητικό πυρασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά σχολεία που δεν έχουν πιστοποιητικό καλής λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Για να γίνω πιο απλός και καθένος, να φανταστείτε ότι υπάρχουν σχολεία σήμερα που δεν έχουν ούτε ηλεκτρική γείωση, ούτε ρελέ διαρροής, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρίσκονται σε κίνδυνο σε οποιοδήποτε συμβάν. Επιπλέον, θεωρούμε ότι και σε επίπεδο μιας αρχικής αποτίμησης του περιβάλλοντος χώρου, διότι τα περισσότερα σχολεία είναι κατασκευασμένα πριν το 1980, οπότε έχουν γίνει με κανονισμούς και προδιαγραφές πολύ παλαιότερων χρονών. Προδιαγραφές οι οποίες έχουν ξεπεραστεί, πλέον έχουν γίνει πιο σύγχρονες, πιο απαιτητικές, με αποτέλεσμα να θεωρούμε ότι σε μια τόσο ευαίσθητη ηλικιακή ομάδα όπως είναι οι μαθητές, να φανταστείτε περίπου το 20% του πληθυσμού μας βρίσκεται στα σχολεία τις πρωινές ώρες. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Επειδή είναι παλιά τα σχολεία και δεν μπορούμε προφανώς να τα γκρεμίσουμε όλα, κύριε Λυκόπουλε, τι μπορεί να γίνει? Αυτό λοιπόν εμείς που προτείναμε σε όλους τους δημάρχους στην χθεσινή συνεδρίαση που είχε η ΠΕΔ, ότι θα πρέπει να γίνει μια αρχική καταγραφή για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Πιστέψτε με ότι ούτε οι ίδιοι δήμαρχοι γνωρίζουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σχολεία τους. Και οι άνθρωποι απόρρισαν ότι ναι, ομολόγησαν ότι υπάρχει ένα σημαντικό πρόβλημα, ακόμα και σε επίπεδο αδειοδοτήσεων, που σας λέω το προβλέπει ο νόμος και το κράτος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα σχολεία δεν έχουν τα προβλεπόμενα τα οποία ζητάει το ίδιο το κράτος. Προφανώς δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι εύκολο και δεν είναι και κάτι που προέκυψε τα τελευταία 2-3 χρόνια. Είναι μια διαχρονικό πρόβλημα, το οποίο δυστυχώς στις καλές εποχές το αναλύσαμε. Με αποτέλεσμα λοιπόν να δημιουργούνται τέτοιου είδους θέματα τα οποία θα πρέπει από κοινού να τα αντιμετωπίσουμε. Είναι πολλά τα σχολεία που αντιμετωπίζουν πρόβλημα, πρόεδρε? Το είδος του προβλήματος δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά πιστέψτε από μια μακροσκοπική εικόνα που έχω πάει, κάποιοι διευθυντές μας φωνάξαν και ζητήσαν τη βοήθειά μας, πραγματικά διαπιστώθηκαν ότι υπάρχουν σημαντικά θέματα. Θεωρώ ότι θα είναι αρκετά μεγάλο το πρόβλημα. Είναι θέματα που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου? Βεβαίως υπάρχουν κίνδυνοι οι οποίοι δεν ξέρουν ποτέ πώς θα εξελιχθούν. Πριν 10 μέρες συνέβη ένα ατύχημα σε ένα σχολείο της Γλυφάδας, το οποίο ήταν αρκετά σοβαρό. Πριν 2-3 μέρες, νομίζω, στην περιοχή της Λεωφρίδας, έπεσε μια πόρτα και χτύπησε ένα μαθητή. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι θέματα τα οποία δεν ευθύνονται μόνο οι διευθυντές, ευθυνόμαστε όλη η κοινωνία. Θα πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να προστρέξουμε ώστε να βρωθεί μια λύση. Εμείς λοιπόν, σαν τεχνικό δυναμικό, θέσαμε στην υπηρεσία των Δήμων όλο το τεχνικό κόσμο της περιοχής μας. Από τη στιγμή λοιπόν που διαπιστωθεί ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε στη διάθεσή τους. Άρα λοιπόν θα μπορούμε να πούμε και να ακούσουν και οι τηλεθεατές ότι το επόμενο διάστημα θα γίνουν έλεγχοι, θα γίνουν καταγραφές προκειμένου να έχουμε αποτελέσματα. Εμείς κάναμε την πρότασή μας στους δημάρχους, η οποία είναι τεκμηριωμένη και ήταν αναφερόμενη σε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι δήμαρχοι αυτό που μας είπαν ήταν ότι είναι ένα σημαντικό θέμα και ομολόγησαν την αδυναμία που υπάρχει. Και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα πάρουν πρωτοβουλία ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Εμείς είμαστε στη διάθεσή τους και θα πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μες. Είναι πλέον στο χέρι τους. Το ξέρουν το θέμα, δεν μπορούν να ισχυριστούν, δεν το γνωρίζουν. Άρα θα πρέπει να. Άρα περιμένετε ουσιαστικά συζήτηση και απόφαση από την ΠΕΔ Στερεάς, έτσι? Έτσι ακριβώς, όπως το λέτε. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας επισπεύσουν οι διαδικασίες, γιατί τα φυσικά φαινόμενα αλλά και τα στατικά προβλήματα δεν είδαμε ξέρουμε τι έγινε στη Σαμοθράκη. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους, κύριε Λυκόπουλε. Οι φυσικές καταστροφές ποτέ δεν ξέρεις πότε θα κάνουν την εμφάνισή τους. Πολύ σωστά. Σας ευχαριστούμε. Ναι. Και πέρα από τις φυσικές καταστροφές, οι οποίες είναι ατυχηματικές και οι οποίες είναι πολύ σοβαρές, υπάρχουν και μικρότερα θέματα τα οποία δυστυχώς
θα πρέπει να δώσουν την πρέπουσα σημασία. Δηλαδή, το αν ένα κυκλίδωμα είναι επικίνδυνο στο να χτυπήσει το λαιμό ή στο πόδι ένα παιδί, είναι εύκολο να διαπιστωθεί από μια επιτόπια αυτοψία με ένα κλιμάκι οδείων-τριών μηχανικών. Ο τακτικός επανέλεγχος, ανά ετήσια βάση, είναι κάτι που προβλέπεται από το. Λέτε δηλαδή ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που χωρίς μεγάλο κόστος μπορούμε να διορθώσουμε πολλά. Μπράβο, ναι, δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι η στατική θωράκιση των κτηρίων, ιδίως των παλιών, όπως γνωρίζετε, τα τέσσερα μεγαλύτερα δημοτικά της Λαμίας έχουν κατασκευαστεί το 1932. Λοιπόν, και εκεί λοιπόν στεγάζονται τα περισσότερα παιδιά. Πόσα είπατε, πρόεδρε? Είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό. Το 1932 τέσσερα σχολεία είπατε. Πόσα σχολεία είπατε, πρόεδρε? Τέσσερα δημοτικά της Λαμίας. Τέσσερα δημοτικά το 1932. 1930, λοιπόν, μάλιστα. Φαντάζομαι ότι οι σημερινοί όροι δόμησης δεν τηρούνται ούτε πουθενά, έτσι. Όχι, εντάξει, τηρούνται εν μέρη, αλλά ωστόσο υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία μπορούν να τα αντιμετωπιστούν. Για παράδειγμα, το αν οι κανόνες πυροπροστασίας και εκένωσης επιβάλλουν οι πόρτες να ανοίγουν προς τα έξω, υπάρχουν κάποια σχολεία που οι πόρτες δεν ανοίγουν προς τα έξω, με αποτέλεσμα σε ένα φυσικό φαινόμενο να μπορεί να υπάρχει συγχρονισμός ανθρώπων και να έχουμε ατύχημα όχι από το φαινόμενο, αλλά από την εκένωση που μπορεί να προκύψει. Δηλαδή είναι τραγικό να μην έχεις μια συνέπεια από το φαινόμενο. Και κάτι που διορθώνεται εύκολα. Μπράβο, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο δύσκολο. Εμείς αυτά θέλουμε να επισημάνουμε, να τα έχει λοιπόν προς χρήση η οποιαδήποτε δημοτική αρχή. Μιλάμε για όλες τις δημοτικές αρχές σε όλη την περιφέρειά μας. Έχουμε συνεργαστεί και με το ΤΕΕΒΙΑ σε αυτό το πλάνο. Οπότε θεωρούμε ότι περίπου 816 σχολεία που βρίσκονται στην περιφέρεια μας μπορούν λοιπόν να ελεγχθούν και μπορεί να γίνει η αρχή και το πρώτο βήμα. Σας ευχαριστούμε, κύριε Λυκόπουλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.